Η φόφη γεννηματάς της 29 Σεπτεμβρίου, δύο μόλις ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι, βρέθηκε δίπλα στους φορείς και στους πληγέντες κατοίκους της περιοχής. Ήταν βαθιά ανθρώπινη και όπως πάντα, στις δηλώσεις της ήταν συγκεκριμένη και διαβασμένη για το τι χρειάζεται ένας τόπος του οποίου οι κάτοικοι δοκιμάζονται. Θέλω όμως να τονίσω ότι πρέπει να υλοποιηθούν γρήγορα, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς γραφειοκρατία. Θα παρακολουθούμε και θα πιέζουμε την υλοποίησή τους. 26 μέρες από εκείνη την επίσκεψη, κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως η Φόφη Γεννηματά θα έφευγε από τη ζωή και θα συνέχιζε μια δραματική παράδοση σε επανάληψη. Όπως τον πατέρα της, τον αείμνηστο Γιώργο Γεννηματά, που τον Οκτώβριο του 1993, μερικούς μήνες πριν φύγει από τη ζωή, πραγματοποίησε την τελευταία του ομιλία στο Ηράκλειο. Εγώ λοιπόν, τον αγώνα, για τον άνθρωπο, με τον άνθρωπο, για τον πολιτή, με τον πολιτή, για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η ζεστασιά και η αγάπη της Κρήτης στο πρόσωπο του μεγάλου Έλληνα πολιτικού, ακόμη και εκείνη τη βραδιά από το βήμα της ομιλίας, είχε συγκινήσει τον αείμνηστο Γεννηματά, που διένυε μια προεκλογική περίοδο, έχοντας μόλις ολοκληρώσει ένα μεγάλο κύκλο θεραπείας στην Αμερική για τον καρκίνο τον οποίο γενναία αντιμετώπιζε. Αυτή τη νύχτα δεν θα την ξεχάσω όσο ξεπυλίγεται το κουβάρι της ζωής μου. Αυτή τη νύχτα θα την κλείσω βαθιά στην καρδιά μου. Πασόκ, Ελλάς Γεννηματάς, ανάμεσα στα συνθήματα που ακούγονταν. Δεν ήταν μόνο το Πασόκ, ήταν ο ίδιος ο χαρισματικός λόγος και η προσωπικότητα του αείμνηστου Γεννηματά που έχτιζε απευθεία σχέση με την Κρήτη και το Ηράκλειο. Την ίδια συγκίνηση για αυτή την ομιλία, για αυτή τη μοναδική στιγμή που έζησε με τον πατέρα της εκείνη τη νύχτα στο Ηράκλειο, είχε μιλήσει το 2019 και η ίδια η Φόφη Γεννηματά. Ταξιδεύοντας για την Κρήτη, φέρνω στη μνήμη μου τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε στις εκλογές του 1993 στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Η πλατεία ήταν κατάμεστη. Με δυσκολία ανοίξαμε τις πόρτες του αυτοκινήτου και μόλις άρχισε να μιλάει, σύστηκε το Ηράκλειο. Πασόκ, Ελλάς Γεννηματάς. Έμελε να είναι η τελευταία του ανοιχτή ομιλία. Η Φόφη Γεννηματά δεν γνώριζε ότι και η ίδια στην Κρήτη έμελε να κάνει την τελευταία της επίσημη εμφάνιση εκτός Αθηνών. Αυτή στο Αρκαλοχώρι. Και οι δραματικές συμπτώσεις δεν σταματούν εκεί. Στα 54 της χρόνια από καρκίνο έφυγε η μητέρα της Κάκια Βέργου. Στα 55 του πάλι από καρκίνο ο πατέρας της Γιώργος Γεννηματάς. Στα 56 της η ίδια η Φόφη, που γενναία είχε αποφασίσει να αντιμετωπίσει αυτό το θεριό, με το οποίο ήταν μοιραίο να παλέψει όλη η οικογένειά της. Ήταν πάρα πολύ σκληρές ώρες. Απίστευτο σχεδόν. Διότι όταν έχεις έναν άνθρωπο στην οικογένεια να περνάει 10 χρόνια μια τόσο δύσκολη αρρώστια, δεν φαντάζεσαι ότι μπορεί να σου συμβεί και στον πατέρα. Είχαμε ήδη τη μητέρα μου επί 10 χρόνια άρρωστη. Δεν το χωρούσε το μυαλό μας. Δεν το πιστεύαμε. Ποτέ δεν είχε κρυφτεί πίσω από τις δυσκολίες. Η γενναία της στάση απέναντι ακόμη και στον πιο δύσκολο εχθρό ήταν παραδειγματική. Έμαθα να ζω την κάθε στιγμή, να απολαμβάνω. Δεν με νοιάζουν οι ίντριγκες. Δεν ασχολούμαι με τους ανθρώπους που έχουν τέτοια μυαλά, με τους μικρονοϊκούς. Προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα λίγο από πάνω, τη μεγάλη εικόνα. Έμαθα να βλέπω το ποτήρι πάντα μισογεμάτο, όχι μιζέρια. Το 2019, μιλώντας για την ασθένεια, φαινόταν έτοιμη να παλέψει και να νικήσει τη ζωή. Μέχρι όπου αυτή κρατήσει. Έλεγε ο πατέρας μου, θα παλέψω να κάνω πόρτα τη χαραμάδα της ελπίδας. Και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και κάπως έτσι έπραξε όπως αποδείχθηκε. Έμεινε σε αυτό που πίστευε μέχρι το τέλος. Ενώνοντας, χαμογελώντας και ξέροντας ποια ήταν η στιγμή που με το παράδειγμά της, ακόμη και το ξαφνικό και γρήγορο αντίο που είπε, έμοιαζε σαν να είναι αυτό που η ίδια επιθυμούσε.